Κάτσε κάτω. Λοιπόν, μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε και οικονομικά. Μπορούμε να αλλάξουμε την ποιότητα ζωής τη δική μας οικονομικά και να πάμε σε άλλα επίπεδα αξιοποιώντας αυτό το εργοστάσιο, αυτή την ιστορία που ξεκίνησε το 1985 δημιουργώντας προϊόντα υψηλής ποιότητας από την αρχή. Και φτάνοντας το 2015 να βραβεύεται η εταιρεία για την κοινοτομία, για την ηθικότητα και τον δυναμισμό της. Θα κάνουμε ειδικό σεμινάριο για να δείτε τι σημαίνει αυτή η βράβευση και πόσο σημαντική να έχει ένα βραβείο ηθικότητας. Ethical, ελληνικά μιλάνε εδώ. Πώς μπορεί μια εταιρεία να αποσπάσει ένα τέτοιο βραβείο και τι σημαίνει για μας, για μένα και για εσάς. Πώς μπορούμε να το αξιοποιήσουμε. Γιατί όταν μιλάτε πρέπει να μιλάτε με όλο το στόμα και με όλο τον ενθουσιασμό σας για την καλύτερη εταιρεία στην Ευρώπη. Αυτή η πιστοποίηση είναι ότι η εταιρεία μας είναι η καλύτερη εταιρεία στην Ευρώπη. Όλα αυτά πώς τα αξιοποιεί κανείς από την επαγγελματική πλευρά, πώς μπορεί να αλλάξει τη ροή των πραγμάτων στη ζωή του, γιατί πού πήγε το πρώτο. Λοιπόν, υπάρχει μια διαφάρα που χρωστά, πάω να τη φτιάξω, λοιπόν, το οποίο τα μυστικά θα μας τα πει και ξέρετε τι, είναι εξαιρετικό παιδί, εγώ το γνώρισα όταν ακόμα σκεφτόταν να κάνει ελεύθερη ή όχι. Και έπρεπε να δούμε, ναι, εξαφάνιστηκε, όχι, πήγε εδώ. Τώρα την έχουμε. Λοιπόν, ο κ. Στελοντάκης ξεκίνησε όπως ξεκινάμε όλοι. Αξιοποίησε τα σεμινάρια, αξιοποίησε τη γνώση που υπάρχει και δημιούργησε μια δική του ομάδα. Και η εξέλιξη ήταν εντυπωσιακή. Και τη μέθοδο που χρησιμοποίησε και πώς βλέπει τα πράγματα. Και όλα τα μυστικά του θα μας τα πει και το ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας. Να ανέβω το λέξι, φαινομενό. Να ρωτήσω κάτι. Υπάρχει κάποιος που ξεκίνησε για το marketing και όχι για το προϊόν. Ένας από αυτούς είμαι και εγώ. Ευτυχώς βέβαια δεν περίμενε να έχει τέτοια προϊόντα η εταιρεία, αλλά είδα το marketing και θα σας πω λίγο παρακάτω τι είδα και αποφάσισα να κάνω ελέγχο. Θα το πάρω λίγο την αρχή. Έχω βάλει το ότι τα αγαπάω πολύ το καράτε. Το έχω ξεκινήσει από 5 χρόνια. Και εδώ είναι ο τείχος που έχω στο σπίτι. Πολλά πρωταθλήματα, πολλή πίεση, αλλά η αγάπη έτσι είναι πολύ μεγάλη το καράτε. Εδώ οι δύο κύριοι είναι οι δάσκαλοι μου, με τον ένα που έχω βαφτίσει και το γιο. Ο άλλος με την μπλε είναι ο δάσκαλός μου στο kickboxing. Δύο πολεμικές τέχνες. Δηλαδή κομμένος και ραμμένος για ελέ. Έτσι. Τι λέτε να έκανα. Την αγάπη μου την έκανα επάγγελμα. Δεν μπορούσα να ανοίξω σχολή καράτε και kickboxing γιατί οι δάσκαλοί μου είναι στην περιοχή που ζω. Και έτσι δεν μπορούσα να πάρω την πελατεία, να το πω έτσι λίγο επαγγελματικά. Ανοίγω λοιπόν ένα μαγαζί με αθλητικά είδη. Okay. Δεύτερο μαγαζί, δεύτερη επιχείρηση, γυμναστήριο. Θέλω λίγο να σας πω και τα κεφάλια. Το ένα μαγαζί ήταν 80 χιλιάρικα και το άλλο 240. Ποιοι είναι επιχειρηματίες εδώ. Ξέρετε τι λέω, έτσι. Okay. Σε αυτά τα μαγαζιά είχα χονδρική. Τι λέτε. Είχα χονδρική και είχα γενιαρική. Έτσι, ό,τι έχουμε όλοι στην Ελλάδα. Θα δείτε λίγο παρακάτω τι είδα και εγώ και αποφάσισα να κάνω και δίκτυο. Άλλη αγάπη. Επαγγελματίας DJ. Έχω διασκεδάσει πάρα πολύ κόσμο και μακάρι να σου είναι και συνεργάτης. Πολύ μεγάλη αγάπη και τι λέτε να έκανα. Μαγαζί.
ότι αγαπάς πολύ και δουλεύεις γι' αυτό, άρα μπορεί και να μου πεις ότι δεν έχω δουλέψει στη ζωή μου, έτσι, γιατί έκανα αυτό που αγαπάω. Ωραία. Τέταρτη επιχείρηση. Περίπτερο. Στο Δημοτικό Θέατρο είχα βάλει και το... τη διαφήμιση, βλέπετε. Είχα χονδρική γη. Είχα και λιανική. Το ξέρετε τον κύριο. Κάποιοι το ξέρουν, κάποιοι όχι. Είναι ο σπονσοράζο. Ο κύριος Σινιωράκης ήταν στην επιχείρηση μου υπεύθυνο, στο κλάδο. Και μου παίρνει ένα τηλέφωνο τον Ιούλιο του 12, να πω ότι είναι 6 χρόνια κλείνω, αυτό το μήνα. Και μου λέει, σου έχω μια επαγγελματική πρόταση. Τι πιστεύετε. Πηγά. Γιατί όχι. Πάντα είμαι ανοιχτός. Οκ. Άλλη ερώτηση. Γνωρίζεις το franchise, λέει. Όχι. Δεν το γνωρίζω. Δεν νομίζω να το ξέρατε όλοι. Έτσι δεν είναι. Όταν τον ερώτησα, συναντηθήκαμε και μου είπε ότι είναι από το 1985. Δηλαδή, νομίζω ότι έγινε το Ιούλιο. Ότι είναι σε 28 χώρες και στην Ελλάδα είναι από το 1994. Αυτό το πράγμα εμένα μου δημιούργησε μια ασφάλεια ότι δεν είναι κάποια εταιρεία που εμφανίστηκε τώρα στην κρίση και όλα αυτά. Δεν ξέρω αν το σκεφτήκατε κι εσείς. Πώς λειτουργεί χωρίς μεσάζοντες, παιδιά, πληροφορία πάει από στόμα σε στόμα, είτε για το προϊόν, είτε για την επιχείρηση. Βλέπετε τώρα αυτήν την ταμπέλα σχεδόν παντού. Έτσι. Ο κλάδος, υγεία, ομορφιά, διατροφή και μάρκετινγκ. Εντάξει. Τα προϊόντα είναι κατάλληλα για όλη την οικογένεια. Δεν πάμε να είμαστε κι εμείς καταναλωτές. Εγώ θα ρωτήσω κάτι, μια και είπατε χωμερική λιανική στα μαγαζιά που είχα. Από πού έπαιρνα φόρμες. Από τα μαγαζιά που είχα. Γιατί είχα χωμερική. Δεν με συμβαίνει να πάνω ψέμους από αλλού. Σωστά. Οι πιστοποιήσεις. Γιατί έχει τόσες πολλές χαιρετέ. Κάνε σύσταση. Εγώ σε στείλω ακόμα και στη μητέρα μου και δεν έχω κανένα φόβο που υπάρχει κάτι. Αυτή είναι η διαφορά. Mm. Δεν κάνει πειράματα σε ζώα, το έχετε κοιτάξει. Mm. Πάρα πολύ σημαντικό. Και πιστέψτε με τώρα, από τότε που ξεκίνησα στην Ελλάδα, άρχισα λίγο και ψάχνω τις πιστοποιήσεις που έχουν τα υπόλοιπα. Γιατί και εγώ εντάξει ψώνιζα από σούπερ μάρκετ, ψώνιζα από διάφορα πράγματα, αλλά χωρίς να κοιτάμε. Απλά διαφημίζω. Επώνυμος. Έχω επώνυμο άρωμα, όχι διαφημίζομαι. Το ξέρετε όπως βγει. Υπάρχει μια εκπομπή, την έχετε δει. Βάζει στο στόμα του το άρωμα. Έτσι. Κλινικές μελέτες για τα άρωματα. Δεν κάνουν πανάδες, αλλεργίες. Μας τα εξηγεί ο γιατρός υπέροχα. Εδώ είναι οι απομετρήσεις που έχουν γίνει παγκοσμίως. Κοιτάξτε πού είμαστε. Στο 32 και στο 25 ανήκει σε αυτά τα δύο η Ελλάδα. Κοιτάξτε εδώ, σε αυτό εδώ το σημείο, πόσο πέφτει που εδώ πουλάνε οικιακής χρήσης. Η υγεία και η διατροφή εδώ και ομορφιά, ομορφιά και υγεία, είναι δύο κλάδοι τεράστιοι στον παγκοσμίο. Έτσι, άρα είμαστε πολύ καλά. Το ξέρετε, κάποιοι το γνωρίζετε, έχει γίνει, έχει πει στο βιβλίο Guinness. Έχει φτιάξει το λογότυπο με αυτοκίνητα από συνεργάτες. Ωραία. Αυτά λοιπόν δεν τα ήξερα. Απλά αυτά μου έδειξε. Και αυτό που είπε, ότι έχει βγει πρώτη στην Ευρώπη για την ηθικότητα, το marketing, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Φιλανθρωπικό σκοπό έχουν και για τα παιδιά. Μέσα από τις αγορές που κάνουμε, από τον τζίρο που δημιουργούμε, κάποια χρήματα πάνε και σε παιδιά. Ένα μανάκι που έδωσε στο Χατζηπατέλειο. Λοιπόν, έχετε δει πολλές Mercedes. Τι γίνεται με παιδιά. Περίπου σε 1,5 χρόνο έχει δώσει 91 αυτοκίνητα. Έτσι. Θα σας δείξω λίγο πώς μοιράζονται. Γιατί και εγώ πάντα βάζω τον εαυτό μου όταν ήρθα και κάθισα πρώτη φορά ήμουν εκεί πίσω. Γιατί ήρθα εντελώς αρνητικός. Ήρθα για τον άνθρωπο που μου μίλησε καθαρά. Για να μην του χαλάσω το χαρτί μου.
Από αυτό ένα τέτοιο σεμινάριο άλλαξαν όλα τη ζωή μου, γιατί πήρα απόφαση. Έλεγα λοιπόν ότι ανοίγω μόνο μαγαζιά, αυτό ήξερα να κάνω. Έχει εκπαίδευση. Αν δεν είχε εκπαίδευση, θα έχει αυτή την πορεία η Ελένη και τα στελέχη. Τι πιστεύετε? Εγώ είχα εκπαίδευση στα μαγαζιά μου, ήρθε κάποιο να μου πει πώς θα τοποθετήσω τα πράγματα. Απλά, αν θέλει, ήταν για το ασφαλούς, γιατί ήξερα τη δουλειά. Ειδικά όταν έπαιζα μουσική, το 50% της επιχείρησης το είχα πάνω μου. Παίζει ρόλο η εκπαίδευση. Κορυφαία, παιδιά, πραγματικά είναι η κορυφαία η εκπαίδευση. Λοιπόν, αυτή είναι η επιχείρηση. Τι λέτε, ξεκίνησα. 159 ευρώ. Αυτό το μαγικό χαρτάκι εκεί ήταν η έναρξη που είχα στην πέμπτη μου επιχείρηση. Μία κούτα. Παρατήρησα λοιπόν εδώ ότι έχετε δει ότι λέει να βάλουμε τα προϊόντα της αρεσκίας μας. Αυτό κατάλαβα εγώ ότι δεν είχε κάποια προϊόντα καλά και τα άλλα υποδιέστερα, όποιο θέλεις από την πρώτη στιγμή. Το εμπορικό κέρδος που έχει κάποιος, η χομική δηλαδή, εδώ είναι και έχουμε και site, επαγγελματικό, έτσι είναι 48 ευρώ το χρόνο. Σε ένα μαγαζί στα αθλητικά μου ζητήσαν τότε 3.500. Λοιπόν, έχω χομική εδώ. Είναι η λιανική αυτή. Το εμπορικό κέρδος είναι 40%. Όταν το πρώτο είδα, λέω εντάξει. Σχεδόν μισά-μισά. Η διαφορά ποια είναι, ότι στην Body Action όταν την έφερα στην περιοχή μου, στο πέραμα, κυρίωσα 33.000. Εδώ τι δίνουμε. Πάμε να πούμε ένα παράδειγμα. Το επώνυμο που έχουμε του Bruce Willis στο άρωμα είναι η τιμή πραγματικά χωρίς μεσάζοντες. 40.99 το πιο επώνυμο που έχουμε άρωμα. Εμένα σαν καταναλωτή δεν με συμφέρει αυτή η τιμή. 29.30. Αν συστήσω αυτό το άρωμα, έχω και κάποιο όφελος γιατί κάνει 40 και εγώ το παίρνω 29. Αυτό έκανε ο άνθρωπος που μιλήσε και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν πήγε να μου πουλήσει προϊόν και μετά να αρχίζει να μου μιλάει. Μου μίλησε κατευθείαν σε αυτό που ίσως ήθελα να ακούσω. Το Mind Master. Αν ήταν διαφημιζόμενο προϊόν, πόσο θα είχε? Πραγματικά. 16.99, κάποιος που έχει τη χομηθική είναι 12.20. Έχω όφελος η τσέπη. Το Τζάιγκαρ. Έχω σκεφτεί πάρα πολλές φορές. Αν είχα, δηλαδή, είχα την ιδέα να το φέρω από Γερμανία. Από την γραφειοκρατία και όλο αυτό το, πώς να το πω, τα κοντέινερ που θα έφερνε. Για είναι πολύ μεγάλο. Εδώ είναι απλά, μας τα έχει η εταιρεία έτοιμα και εμείς απλά είτε 150 ευρώ μπορώ να το χρησιμοποιήσω και αν κάνω αυτή τη σύσταση έχω και περίπου στα 50-60 ευρώ. Και μιλάει μόνο αυτό το μηχανή. Έχω και e-shop. Έχουμε μπει και στην τεχνολογία. Δεν υπάρχει φαρμακείο, δεν υπάρχει επιχείρηση να μην έχει e-shop σήμερα. Πριν 5 χρόνια, 10 είχε. Όχι. Όλοι έχουν e-shop. Τι γίνεται. Εξυπηρετεί η ίδια η εταιρεία, τον πελάτη μου, πάει με courier, με απόδειξη στο όνομά του, και έχει για πάντα 15% προνομιούχους πελάτες. Αυτό όταν το είδα, δεν ξέρω, μόλις το είδατε εσείς, καταλάβατε πολλά πράγματα ή είχα. Θα σας πω τι κατάλαβα. Επειδή ο άνθρωπος που μου μίλησε, ο Νίκος, μου έλεγε ότι οι αγορές γίνονται από εργοστάσιο, κατάλαβα αμέσως ότι αν κάνω 2.400 μια παραγγελία, σαφώς, θα έχω και ένα 14% έκπτωση επιπλέον στη χομική. Επειδή αγορές είναι κατευθείαν από εργοστάσιο, έχει προκαθορίσει η εταιρεία να έχω επιπλέον εκπτώσεις στη χομική. Σας έδωσα να καταλάβετε γιατί υπάρχει αυτό. Ωραία. Άρα, το πρώτο πράγμα που έκανα, άλλαξε κατανοητική συνήθεια. Όλοι είμαστε κατανοητές. Τα πεβέτα εξήγησε ο γιατρός. Εγώ ρώτησα τότε, λέω, γιατί έχει αυτά και δεν είμαστε μόνο με ευρώ. Και μου είπε ότι είναι σε 28 χώρες
μπορεί να κάνει δίκτυο παντού. Επειδή πληρώνεται διαφορετικά σε διάφορες χώρες στην Ελλάδα, έχουμε ένα κοινό νόμισμα όλοι και είναι υπέρ. Και εδώ είναι ευρώ. Ωραία. Έκανα εγγένεια, τι λέτε. Έκανα. Φώναξα τον κόσμο, τους δικούς μαχικά και τους έδειξα μια έξυπνη επιχείρηση. Δεν χρειάζεται να ξαναμπω σε μαγαζιά. Στο σπίτι λοιπόν, μου άρεσε πάρα πολύ, δηλαδή, κοίταγα τη διαδικασία και είχα τρελαθεί. Γίνανε 600 ευρώ τζίρι που στη χομρική. Το εμπορικό κέρδος είναι 40, άρα 840 ευρώ λιανική. Έβγαλα 240 ευρώ με τη διαφορά. Πού? Στο σπίτι μου. Και περάσαμε και πολύ όμορφα, δεν είχα άγχος. Να μην πει ο πελάτης δυσαρεστημένος, μην πει ζωέ, όλα αυτά τα που έχουν οι επιχειρηματίες. Σταμάτησε και το κέρδος. Τι λέτε? Όχι. Γιατί με αυτόν τον τζίρο που λέμε στην κλίμακα 9. Άρα, 9 επί 600 που έκανα στο σπίτι μου, έχω και 54 ευρώ δωρεάν προϊόντα. Είτε τα δικά μου, είτε αν τα συστήσω, θα έχω περισσότερο κέρδος. Δηλαδή, 294. Είναι ότι όταν μου έδωσε το 40%, ποιος μου το πρότεινε, το σπονσοράζω. Τον ερώτησα πώς πληρώνεσαι εσύ. Δηλαδή εγώ έκανα αυτό το τζίρο σπίτι μου. Οι αγορές δεν έγιναν το εργοστάσιο. Μάλιστα. Αυτό το κέρδος δεν έγινε στην τσέπη. Μάλιστα. Πώς πληρώνεσαι εσύ, ρε Χριστιανέ, γιατί το κάνεις. Και μου έδειξε αυτόν τον τρόπο. Τι λέτε. Τα εγγένεια που έκανα, τα έδειξα και σε άλλους τρεις. Ακριβώς το ίδιο πράγμα. Τι κάναμε, 600, 600, το βλέπετε. Και εγώ συνέχισα να κάνω το ίδιο πράγμα. Τι λέτε να γίνει. Βγάλα 300 ευρώ και 3. Αυτό είναι. Την έκπτωση δεν τη δίνουμε εμείς. Τη δίνει η εταιρεία. Αυτό που μου άρεσε πάρα πολύ είναι ότι δεν αλλάζω λεφτά με κανέναν. Σε μια επιχείρηση από τις 4 που σας έδειξα, έμεσα δικαστήρια μου συνεταιρεία. Okay. Εγώ γιατί πήγα στην κλίμακα 14 και δεν έμεινα στο 9 με τον ίδιο τζίρο. Γιατί πολύ απλά η εταιρεία λέει, κύριε Σπυριδάκη, αν δεν ήσουν εσύ, θα είχα αυτούς τους τρεις. Όχι. Άρα παίρνω αυτό εδώ και αυτούς εδώ μαζί, τους προσθέτω και σε κατατάσσω εδώ. Και πήγε στην κλίμακα 14, γιατί 2-400 παιδιά δεν μπορώ να κάνω μαζί. Αλλά να δείξω τη διαδικασία αυτή και σε άλλους τρεις, να βγάλω 300 ευρώ, μου είναι πιο εύκολο. Πάμε να δούμε λίγο πώς πληρώθηκα. Η πόλη είναι πόλη. 600 ευρώ συν 40%, 240. Η έκπτωση μεγάλωσε. Μεγάλωσε. Γιατί αντί για 9 έγινε 14. Άρα έβγαλα 84 ευρώ σε μορφή έκπτωση. Και εδώ τώρα είναι λίγο σπασοκεφαλιά. Πάμε να το πάμε μαζί. Λοιπόν, η κλίμακά μου είναι 14. Ωραία. Γιατί δεν πληρωνόμαστε τους συνεργάτες, γιατί αφαιρεί την κλίμακα. Δηλαδή 14 μείον 9, 5. Το 5% σε αυτόν τον τζίρο του συνεργάτη, πόσο είναι, 30 ευρώ. Πού τα έβαλε αυτά τα 30, πιστεύετε. Στην τράπεζα. Για τη στήριξη, για τη διαφήμιση, αν θέλετε, για τη μεταφορά της πληροφορίας, για τη συνεργασία που προσφέρουμε. Υπάρχει κάποια πορεία εδώ. Okay. Αυτή λοιπόν είναι η κλίμακα εδώ. Τι λέτε να έκανα στην πορεία. Πήρα και το αυτοκίνητο από αυτή εδώ την κλίμακα. Ήθελα ένα αυτοκίνητο πόλο. Ξέρετε γιατί. Εγώ είχα ένα Audi. Το πούλησα αμέσως γιατί. Το αυτοκίνητο αυτό είναι στίγμα της επιχείρησής μου, γιατί δεν έχω μαγαζί. Και πιστέψτε με, αυτό έχει φέρει κι άλλα. Πάμε να δούμε τι έγινε. Αυτή τη στιγμή εδώ έδειξα ακριβώς το ίδιο πράγμα σε 4 και πήγα και εκείνη junior manager. Και τι γίνανε? 4 πόλοι. Αν παρατηρήσετε, ό,τι έχουμε, το έχουν όλοι. Απλά δείχνουμε αυτή τη διαδικασία και σε άλλο κόσμο. Συναντάτε καθόλου που σας λένε, δεν έχω χρόνο.
Το συναντάτε. Η απάντηση που δίνω είναι ναι, να κάνεις ελέγχο αν έχεις χρόνο. Γιατί εδώ δεν με χρειαζόταν να κάνω συνέχεια εγγένεια, το μάθαμε. Δεν χρειαζόταν συνέχεια να τους πω τι κάνει αλόη, το μάθαμε. Άρα λοιπόν, πού θα πολλαπλασιάσω τον εαυτό μου, σε ποια δραστηριότητα? Εδώ. Μπορούσα εγώ να κάνω μόνος μου όλο αυτό το τζίρο το μήνα? Όχι. Έκανα λοιπόν αυτό και έρθει το μαθητές. Γι' αυτό έχει δώσει μέσα σε ένα χρόνο, 1,5, 91. Έγινε αρχηγός ομάδας. Πάμε και στο Bruce Willis, έτσι. Πάμε και στη Γερμανία. Τι λέτε να γίνει μετά στην πορεία? Α, την leader είναι από 10 έως 35.000 από δίκτυο χωρίς πωλήσεις. Στη συνέχεια, 4 στην leader, silver organic, μεγαλύτερο το αυτοκίνητο. Δηλαδή είναι αναπαραγωγή της ίδιας δουλειάς. Δίνω το